Καλό μεσημέρι. Γεια σας κύριε Βουλιαρή. Διαβάζω κύριε Παπαναστάση στο ριζοσπάστη. Πρώτο θέμα έχει πρόβες πολέμου με το στρατό του Ισραήλ που δολοφονεί αμάχους και παιδιά. Πώς πιστεύετε ότι εξελίσσεται και γιατί συμβαίνουν όλα αυτά? Ποια είναι τα συμφέροντα πίσω από όλη αυτή την ιστορία που βάζουν μπροστά? Ο ένας λέει ο Ερντογάν, ας πούμε, λέει όχι κακομύριδες παιχνίδια, και μέσα σε όλη αυτή τη σφαγή πηγαίνει και λέει λάτε να κάνουμε. Σε αυτό φυσικά σε αυτή την κατάσταση δεν απουσιάζει και η ελληνική κυβέρνηση. Να σας διακόψω λίγο εδώ. Βεβαίως. Όταν μου είχε κάνει εντύπωση το εξής και το είχα σχολιάσει. Ο Biden όταν έστειλε το μήνυμα στη Σακελαροπούλου για τα 200 χρόνια από το 1821, είπε ότι η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι σύμμαχοι από την Ανατολική Μεσόγειο ως τη Μέση Ανατολή. Και λέω τότε, σχολίασα τότε, τι δουλειά είχε η Ελλάδα στη Μέση Ανατολή, γιατί το λέει αυτό ο Biden, και τελικά ήρθε να μιλήσει, θέλει να μιλήσει ως σύμμαχος ή ως αφεντικό? Με κάνει εντύπωση τότε. Και βλέπουμε την πραγματικότητα και θα πάρετε και την απάντηση στο ερώτημά σας. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, το γνωρίζουμε και οι Πέτρες, ότι είναι μια απέραντη επιθετική αμερικανική βάση. Το ξανατονίζω, επιθετική αμερικανική βάση. Και δεν χρειάζεται περισσότερα λόγια, γνωρίζουμε τι είναι η Σούδα, γνωρίζουμε το ρόλο που έχει παίξει στον πόλεμο με τη Συρία, στο Ιράκ, στην επιθετικότητα εναντίον του Ιράν. Και αυτό θα αναβαθμίζεται, επιτρέψτε μου τη διακοπή, και αυτό θα αναβαθμίζεται όσο οι σχέσεις του Biden με τον Ερντογάν είναι κακές. Δηλαδή δεν σε έχω ανάγκη, έχω την Ελλάδα. Κοιτάξτε, αυτό ναι, είναι ένα, αν θέλετε, ένα πλαίσιο του, είναι μέσα στο πλαίσιο του παζαριού που βρίσκεται σε εξέλιξη ανάμεσα στις ΗΠΑ και της Τουρκίας, ούτως ώστε, αν θέλετε, με κάθε τρόπο να την κρατήσουν στο λεγόμενο δυτικό στρατόπεδο. Παίζει και αυτό, αν θέλετε να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, όμως εκείνο το οποίο είναι αντικειμενικό είναι ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι αυτό που σας προανέφερα. Αυτή η βάση είναι επιθετική και η επιθετικότητα αυτής της βάσης επιχειρησιακά δεν είναι στο Αιγαίο, δεν είναι μόνο στην Κύπρο, είναι σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο, να μην σας πω σε όλη τη Μεσόγειο, αλλά και στον Αραβικό κόλπο. Βλέπετε λοιπόν πώς συνδέουν τα καλά εντός εισαγωγικών λόγια του Biden, πώς διασυνδέουν την αμερικανική πολιτική με την στάση των ελληνικών κυβερνήσεων. Και εδώ πέρα ο Biden είναι πραγματικά νομός, είναι κυνικός. Γιατί ήδη οι ελληνικές κυβερνήσεις τα έχουν δώσει όλα αυτά. Και αν θέλετε ένα δευτερόλεπτο για κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο δεν φωτίζεται ιδιαίτερα, είναι για τον ρόλο της λιμενικής αμερικανικής βάσης στην Αλεξανδρούπολη. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Μετά τη Σούδα παίρνει σειρά η Αλεξανδρούπολη. Ακριβώς. Είναι η πόρτα εισόδου των Αμερικανονατοϊκών στρατευμάτων για όλα τα ευρωρωσικά σύνορα, στα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται παρατεταγμένοι χιλιάδες στρατιώτες και από τις δύο πλευρές. Και Αμερικανονατοϊκοί και Ρώσοι με το δάχτυλο σκανδάλι. Είναι πραγματικά μια ορολογιακή βόμβα στο έδαφος, αν θέλετε, της ειρήνης, έστω αυτής της ειρήνης, η οποία υπάρχει σήμερα. Ξέρετε, λένε κάποιοι, υποστηρίζουν κάποιοι ότι αυτό δεν είναι απαραίτητα και κακό, στη λογική ότι θα μας βοηθήσουν με την Τουρκία και την Ανατολική Μεσόγειο οι Αμερικανοί. Εγώ όμως έως τώρα δεν έχω δει κάποια αναφορά για την Ανατολική Μεσόγειο, αλλά ό,τι και για τα κατεχόμενα στην Κύπρο. Δηλαδή συνεργασία στην εργασία, Σούδα η Σούδα όπως την ξέρουμε, όπως την περιγράφεται, Αλεξανδρούπολη. Αλλά ποια είναι και η προστασία, αφού κάποιοι μιλούν για προστασία και στρατηγική συνεργασία, αφού δεν γίνεται καμία αναφορά για την Ανατολική Μεσόγειο, για τα κατεχόμενα? Δηλαδή εγώ δεν άκουσα τον Biden, άκουσα να λέει ότι είμαστε σύμμαχοι από την Ανατολική Μεσόγειο μέχρι τη Μέση Ανατολή, αλλά δεν άκουσα τον Biden να λέει Ερντογάν φύγει από τα κατεχόμενα ή Ερντογάν μην ξαναβγάλει ερευνητικά έξω. Κύριε Βούλγαρη, το επιχείρημα το οποίο είπατε ότι πραγματικά ότι η Αμερική δεν βοηθάει εντός εισαγωγικών ή εκτός την Ελλάδα, είναι ένα επιχείρημα το οποίο το χρησιμοποιεί κατά κόρο η κυβέρνηση, αλλά και τα άλλα κόμματα και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ κοινάλ. Γιατί ουσιαστικά θέλουν να παραπλανήσουν τον ελληνικό λαό για τον πραγματικό ρόλο που παίζουν.
αυτές οι δυνάμεις οι αμερικανονατοικές στην περιοχή μας. Θα σας φέρω μόνο ένα παράδειγμα. Με πρόσκληση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ στο Αιγαίο εγκαταστάθηκε η αρμάδα, η ναυτική, αμερικανικά και ανατοϊκά πλοία, τα οποία ήρθαν στο Αιγαίο, είχε πει τότε ο ΣΥΡΙΖΑ, για τον έλεγχο των μεταναστευτικών ροών. Σήμερα γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και το ομολογούν τα ίδια τα ανατοϊκά ντοκουμέντα, ότι η αρμάδα αυτή διασυνδέει τους στόλους της Μαύρης Θάλασσας με την Ανατολική Μεσόγειο. Αυτή η ανατοϊκή αρμάδα, και εδώ αυτό θέλω να τονίσω, είναι ένας ανατοϊκός στόλος, ο οποίος, προσέξτε, δεν αναγνωρίζει τα θαλάσσια σύνορα ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία, αυτά που καθορίζονται με τις διεθνείς συνθήκες. Γιατί το ΝΑΤΟ λέει, εγώ δεν αναγνωρίζω σύνορα, αναγνωρίζω επιχειρησιακό χώρο. Αυτό τι είναι? Αυτό λοιπόν ακριβώς, η μη αναγνώριση ρίχνει νερό στον μήλο της Τουρκίας, ούτως ώστε τα τουρκικά αεροπλάνα να παραβιάζουν κάθε έννοια διεθνούς δικαίου πάνω από τα καταστρώματά τους. Και όμως οι ελληνικές κυβερνήσεις όποτε στριμώχνονται εντός εισαγωγικών από την τουρκική επιθετικότητα, που προσφέρουν για να βρουν το δίκιο στην Αμερική, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, οι οποίοι υποθάλπτουν επί της ουσίας αυτήν. Είμαστε και προβλέψιμοι σύμμαχοι, μην το ξεχνάμε αυτό. Βεβαίως. Είμαστε και τα καλά παιδιά και το λέμε και δημόσια στο CNN. Βεβαίως. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Ήθελα να πω τελικά ότι όλο αυτό το πράγμα, για να ακούνε και οι ακροατές, ότι όλο αυτό που βγαίνει ο Ερντογάν, βγαίνει ο ένας, βγαίνει ο άλλος, να ξέρουν ότι από κάτω έχει χρήμα, έτσι. Έχει αγωγούς. Έχει χρήμα από κάτω. Και επιρροή. Έτσι δεν είναι? Είναι γνωστό ότι οι μύγες μαζεύονται όπου υπάρχει μέλι. Είναι γεγονός πλέον ότι στην Ανατολική Μεσόγειο, και είναι αυτό πλέον, δεν είναι εικασίες, είναι μια πραγματικότητα, υπάρχουν τεράστιοι πλουτοπαραγωγικοί πόροι σε υδρογονάνθρακες, φυσικό αέριο κυρίως και λιγότερο σε πετρέλαιο. Είναι πραγματικά αυτό το οποίο έλκει τις μεγάλες δυνάμεις, τις υπεριαλιστικές δυνάμεις, γιατί η πολιτική τους αυτή είναι υπεριαλιστική, ουσιαστικά φεύγουν έξω από τα σύνορά τους, ληστεύοντας πρωτοπαραγωγικούς πόρους που ανήκουν σε άλλους λαούς. Αυτό πλέον δεν το αμφισβητεί κανένας. Και αυτό ακριβώς είναι και το υπόβαθρο που η κατάσταση αυτή τη στιγμή στην περιοχή μας, στον κοντινό και στον ευρύτερο γεωπολιτικό χώρο, αποκτάει αυτή την επικινδυνότητα. Καθημερινά βλέπουμε, και είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε τις ειδήσεις ενός χρόνου πριν, να δούμε την επικινδυνότητα πώς εξελίσσεται αυτή τη στιγμή στην περιοχή μας. Είναι πραγματικά τεράστια. Όσο συγκεντρώνονται πολεμικά πλοία, όσο συγκεντρώνονται αεροπορικοί στόλοι, όσο συγκεντρώνονται στρατεύματα, όσο, προσέξτε, γίνονται πρόβες πολέμου καθημερινές πλέον. Είναι πρόβες πολέμου οι ασκήσεις οι οποίες γίνονται στην περιοχή μας. Δεν είναι θεωρητικά σενάρια. Στις ασκήσεις εξετάζονται πραγματικά επιχειρησιακά σχέδια, κλιμακώνεται καθημερινά η επικινδυνότητα για τους λαούς της περιοχής. Και φυσικά, όπως και εσείς είπατε στην αρχική τοποθέτησή σας, αυτός ο πλουτοπαραγωγικός πόρος, τα ελληνικά πετρέλαια, τα τουρκικά, το ελληνικό φυσικό αέριο ή το κυπριακό ή το ισραηλίτικο ή δεν ξέρω ποιο άλλο, δεν είναι τα υδρογονάνθρακες αυτοί. Ούτε ελληνική, ούτε ισραηλίτικο, ούτε τουρκική. Είναι πλουτοπαραγωγικοί πόροι οι οποίοι θα αυξήσουν την τεράστια, ήδη τεράστια κερδοφορία των μονοπωλίων, των κολοσσών οι οποίοι ασχολούνται με την εξόρυξη και τη διακίνηση των υδρογονανθράκων. Οι λαοί της περιοχής, το μόνο που έχουν να δουν με τις εξελίξεις και τα καθεστώτα και την πολιτική των κυβερνήσεών τους, όπως είναι σήμερα, είναι δυστυχία, είναι πόλεμοι, είναι δολοφονίες, είναι αίμα να ρέει, είναι εκατομμύρια ξεριζωμένοι, και δεν είναι υποθετικά σενάρια, τα ζούμε αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε, και όπου ρέει άφθονο το πετρέλαιο, ο λαός πεινάει, έτσι. Βεβαίως. Έχουμε βεβαίως τέτοια παραδείγματα, τέτοιες χώρες. Κύριε Παπαναστάση, να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι πάνω σε αυτό. Όχι. Για να περάσουμε λίγο στα εργασιακά και στο τσουνάμι που έρχεται. Ναι. Τα μέτρα στήριξης σταματούν. Ποια μέτρα στήριξης, εν πάση περιπτώσει, όσοι πήραν κάτι, ας πούμε, από αυτά τα ψίχουλα. Αυτό όμως τελειώνει σε λίγο καιρό με τα εμβόλια. Όταν αποφασίσει η κυβέρνηση ότι πάει καλά και όλο αυτό. Βλέπουμε στα κανάλια και πόσο καλά είναι αυτά που κάνει ο άεργος κύριος Χατζηδάκης
και ότι μόνο με τον εργαζόμενο θα υπάρχουν αυτά, λες και ο επιχειρηματίας θα σταματήσει την παραγωγή γιατί κάποιος εργαζόμενος θέλει να δουλέψει σήμερα 6 ώρες και να δουλέψει αύριο 8 ή 10. Όλο αυτό το τσουνάμι πού θα οδηγήσει τελικά? Είχαμε τόσα χρόνια μνημόνιο. Θα έρθουν και αυτά που θα έρθουν και η υλοποίηση του σχεδίου Πισαρίδη, της έκθεσης Πισαρίδη. Τι θα γίνει τώρα, όποιος πεθάνει πέθανε και όποιος έζησε θα ζήσει. Κύριε Βούλγαρη, το είπατε κι εσείς, όλη αυτή την κατάσταση, την πραγματικότητα, την γνωρίζουν οι εργαζόμενοι. Η κυβέρνηση φυσικά περί άλλων τη βάζει, προσπαθώντας εν αγωνίως να εξαπατήσουν τους εργαζόμενους. Τι λέει η κυβέρνηση? Μιλάει για δουλειά για 4 μέρες την εβδομάδα, για διευκόλυνση για τους εργαζόμενους φοιτητές που δίνουν εξετάσεις, για εξασφάλιση. Καλά, ο κύριος Κατζηδάκης προφανώς, επειδή δεν χρειάστηκε ποτέ να δουλέψει ο άνθρωπος, δεν γνωρίζει ότι οι φοιτητές έτσι κι αλλιώς δικαιούνται άδεια. Αλλά οι υπόλοιποι που δουλεύουμε από τα 12, από τα 15, το γνωρίζουμε που δουλέψαμε για να σπουδάσουμε. Μέχρι που φτάνουν να διαφημίζουν και βοήθεια στους εργαζόμενους για να λείψουν από τη δουλειά, θα πάνε να μαζέψουν τις ελιές. Ας πάει ο κύριος Κατζηδάκης για τις ελιές. Ακριβώς. Η προσπάθεια δηλαδή της κυβέρνησης να παρουσιάσει με επιχειρήματα τη γενίκευση της ευελιξίας εντός αγωγικών και της διευθέτησης επίσης εντός αγωγικών του εργάσιμου χρόνου σαν ένα μέτρο που συμφέρει τους εργαζόμενους είναι μόνο τερατώδη, μπορεί να τη χαρακτηρίσει κάποιος. Γιατί η πραγματικότητα ποια είναι? Είναι το τέντομα του καθημερινού ωραρίου. Ποιος εργαζόμενος δεν το έχει βιώσει αυτό? Είναι η διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου με βάση τις ανάγκες των επιχειρήσεων, αγνοώντας παντελώς κάθε δικαίωμα του εργαζόμενου. Είναι οι ατομικές συμβάσεις που προβλέπουν δουλειά όποτε θέλει, όσο θέλει, όπως και από όπου θέλει η εργοδοσία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτή την πραγματικότητα τη γνωρίζουν οι εργαζόμενοι. Και να μην πάμε και γενικολογούμε, θα σας πω μόνο για παράδειγμα στο εμπόριο, το οποίο είναι ένας κλάδος τεράστιος αυτή τη στιγμή στην ΛΑ. Και ειδικά στα σούπερ μάρκετ. Έχουμε τους εργαζόμενους, οι οποίοι με αυτούς τους προκλητικούς ισχυρισμούς της κυβέρνησης δεν ξέρουν αν πρέπει να γελάσουν ή να κλάψουν. Σε ένα κλάδο που οι αξιώσεις της εργοδοσίας μεταφράζονται καθημερινά σε ρητούς όρους στις ατομικές συμβάσεις τους, με εξαήμερη εργασία, δουλειά την Κυριακή, σπαστά ωράρια, οι ίδιοι όχι απλά δεν μπορούν να επιλέξουν ή να ρυθμίσουν, να βάλουν κάποιες παραμέτρους στη ζωή τους, αλλά ούτε καν να πληροφορηθούν έγκαιρα πότε και πόσες ώρες δουλεύουν. Ή ένας άλλος επίσης κλάδος, ανοίγει ο τουρισμός τώρα. Ας δούμε τους εργαζόμενους στα αεροδρόμια. Τους έχει πιάσει στα σενάρια τους και αυτούς ο Υπουργός Εργασίας. Λες και όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν σε μια πραγματική γαλέρα είναι εν δυνάμει ωφελημένοι από τις δυνατότητες της διευθέτησης του χρόνου εργασίας. Κύριε Παπαναστάση, η πραγματικότητα είναι ότι τους έχουν πραγματικά, τους έχουν κάνει λάστιχο όλους αυτούς τους κατοικούς. Και ο κατάλογος για να σταματήσω είναι ατέλειωτος, πραγματικά. Επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, θέλω να βάλω εγώ ένα ερώτημα και να σας κάνω και το ερώτημα που βάζει ένας φίλος ακροατής, ο Χάρης. Ακούσαμε τον κύριο Χατζηδάκη, αυτό είναι το ερώτημα που βάζω εγώ. Ακούσαμε τον κύριο Χατζηδάκη να λέει: δεν μπορείς να πεις σε μια μητέρα να μην καθίσει την Παρασκευή να μην δει το παιδί της. Αναρωτιέμαι αν μπορείς να πεις σε ένας υπουργός σε μια μητέρα να μην δει την Τρίτη ή την Τετάρτη, γιατί μόνο την Παρασκευή. Θέλω όμως να ρωτήσω το εξής. Πηγαίνουν οι επιθεωρητές εργασίας σε μια επιχείρηση. Βρίσκουν μέσα 10 άτομα. Είναι με το 8ωρο τους, είναι με τα ένσημά τους, είναι καλά. Πώς μπορεί να ξέρει ο επιθεωρητής εργασίας που γίνεται και ανεξάρτητη αρχή τώρα ότι δεν είναι άλλοι 20 από το σπίτι να δουλεύουν χωρίς ένσημα, μαύρη εργασία και να του λέει μπες 5 ώρες το πρωί, μπες 5 το απόγευμα, μπες και λίγο το Σάββατο γιατί μου κάτσε και λίγη δουλίτσα, έλα λίγο και την Κυριακή να φτιάξουμε τη Δευτέρα? Πώς μπορεί να το ελέγξει αυτό το πράγμα με την καινούργια μόδα την τηλεργασία? Κύριε Βούλγαρη, υπάρχουν δύο, αν θέλετε, πόλοι απάντησης στην ερώτησή σας. Ο πρώτος είναι ότι η κυβέρνηση σταθερά κλείνει νομοθετικά κενά τα οποία πραγματικά βοηθούσαν ή στέκονταν στο πλευρά του εργαζόμενου όσο ήταν δυνατόν, έστω και με αυτό το νομοθετικό καθεστώς το οποίο υπήρχε μέχρι σήμερα. Το δεύτερο στοιχείο είναι η τρομοκρατία που ασκεί η εργοδοσία στους χώρους δουλειάς, ούτως ώστε να φημώσει τους εργαζόμενους με πρώτη και βασική απειλή την απόλυση. Έχετε απόλυτο δίκιο ότι αυτά συμβαίνουν. Είναι κενά τα οποία προφανώς η κυβέρνηση, επειδή δεν βολεύουν τους εργαζόμενους, τα αφήνει να πλανώνται, τα αφήνει να σέρνονται, τα αφήνει να λειτουργούν και φυσικά κερδισμένοι από το πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα το οποίο φέρατε εσείς, δεν βγαίνουν οι εργαζόμενοι.
αλλά βγαίνει και ο επιχειρηματίας, αλλά και η κυβέρνηση, η οποία αντλεί ισχύ από αυτήν ακριβώς την εργοδοσία, από αυτόν τον επιχειρηματικό κόσμο. Αυτή είναι η ισχύ της κυβέρνησης. Δεν είναι φυσικά η ισχύ της κυβέρνησης, δεν είναι η λαϊκή πραγματική στήριξη, γιατί τη λαϊκή οικογένεια των εργαζόμενων τους έχει γονατίσει. Και να σας θέσω και το ερώτημα που βάζει ο ακροατής μας ο Χάρης, όσο πιο σύντομα μπορείτε, γιατί περνάμε τον χρόνο. Λέει ότι αν αύριο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας γινόταν κυβέρνηση, τι θα έκανε με τα μνημόνια που έχουν υπογραφεί και με τις τράπεζες που λειτουργούν τοκογλυφικά? Πρώτα ήθελα να πω στον κύριο Χάρη, τον φίλο Χάρη, ότι ας έρθει να βάλει πλάτη στον αγώνα τον καθημερινό που κάνει το Κομμουνιστικό Κόμμα για να αλλάξει αυτή η κατάσταση, και τότε πραγματικά θα γνωρίσει ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα όχι απλά παλεύει για εκλογικά ποσοστά, τα οποία είναι σημαντικά για να έχει μια δυνατή φωνή και μέσα στο αστικό κοινοβούλιο, αλλά το κυριότερο είναι για να αποκτήσει την πραγματική ισχύ που αρμόζει στον κάθε εργαζόμενο, ούτως ώστε μέσα από τα συλλογικά του όργανα η ισχύ αυτή να γίνει τεράστια και να ανατρέψει και να πάρει τα δίκια της καθημερινότητάς του στα χέρια του. Όταν λοιπόν αυτό το πράγμα συμβεί και καθημερινά αγωνίζεται το Κομμουνιστικό Κόμμα και έχει τεράστιες επιτυχίες και το γνωρίζουν όλοι στη διαμόρφωση του σκηνικού και στις επιχειρήσεις και στον κάθε χώρο δουλειάς. Όσο λοιπόν οι εργαζόμενοι συσπυρώνονται σε αυτόν τον αγώνα, πραγματικά υπάρχει ένα αισιόδοξο μήνυμα για το αύριο. Αυτό λοιπόν προτείνω και στον φίλο τον κύριο Χάρη πραγματικά να κάνει, και από το ερώτημά του όπως το θέτει νομίζω ότι το ξέρει πάρα πολύ καλά αυτό. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστώ κύριε Βούλγαρη, να είστε καλά. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό μεσημέρι.